τον κακό Παναθηναϊκό που είδαμε. Καταρχάς, η απόλυτη αγωνιστική εξήγηση την ξέρουν εντός των τυχών στην ομάδα. Εμείς σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε στο γήπεδο. Λοιπόν, ρεπορτάζ θα μας πει και ο Μπάμπης Τσιμπίδας μετά. Πάμε όμως να πούμε τι βλέπουμε μέχρι τώρα, όχι μόνο σήμερα. Καταρχάς θέλω να πω το εξής. Αν δεν είχαμε την εικόνα στην Ευρώπη του Παναθηναϊκού και βλέπαμε μόνο τα τρία μάτς με Αστέρα Τρίπολης, Λεβαδιακό και σήμερα, θα έλεγα ότι ο προπονητής απόψε δεν πρέπει να πάει στο σπίτι που έχει νοικιαστεί για να μένει, αλλά πρέπει να φύγει το επόμενο πρωί από την Ελλάδα. Αντώνη. Θα έλεγα. Αν δεν είχαμε την εικόνα της Ευρώπης. Αφού την έχουμε όμως και έχουμε δει ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει καλά στην Ευρώπη, ακόμη και με τον Άγιαξ που έχασε. Ξέρουμε όλοι ότι το έφτασε μέχρι τα πέναλτι. Ήταν πολύ καλός. Και ήταν πάρα πολύ καλός. Τώρα απέκλεισε τη Λανς, μια καθόλου ασήμαντη ομάδα. Άρα, τι μας οδηγεί να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε. Έχουν κάνει επιλογή στον Παναθηναϊκό και αν ποιοι ότι δίνουν προτεραιότητα στην Ευρώπη και όχι στο πρωτάθλημα. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι η ίδια ομάδα με το Λεβαδιακό σήμερα και στην πρώτη αγωνιστική με τον Αστέρα Τρίπολης είναι τόσο χειρότερη ο Παναθηναϊκός. Το είπε και ο Αντώνης Καρπετόπουλος πριν. Αντώνη, οι αριθμοί λένε πολλές φορές και την αλήθεια. Συνηθίζουμε να λέμε στο ποδόσφαιρο, δεν λένε την αλήθεια. Κάποιες φορές όμως την αποκαλύπτουν ξεκάθαρα. Πρώτο ημίχρονο χειρότερο του Παναθηναϊκού και πόσο μάλλον στη Λεωφόρο. Ας τα αφήσουμε το τυπικό του φιλοξενούμενος. Δεν έχω δει χειρότερο Παναθηναϊκό. Όποτε έμπαινε η Athens Καλλιθέα στην περιοχή, δεν είχε καμία αντίσταση. Αλλάζαν την μπάλα μέσα στην περιοχή σαν να μην έχουν κανέναν αντίπαλο. Καμία αντίσταση. Έμοιαζε στις αντεπιθέσεις όταν έκανε transition επίθεση η Καλλιθέα. Λες και είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα που δεν την προλαβαίνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πότε πρόλαβαν να κουραστούν. Είναι το ξεκίνημα τη σεζόν τρίτη αγωνιστική. Και μάλιστα ο κύριος Αλόνσο από Ευρώπη σε πρωτάθλημα αλλάζει από 9 έως 7 παίκτες κάθε φορά και αφήνει τους καλούς στον πάγκο γιατί θέλει να τους ξεκουράσει στην Ελλάδα. Λες και του έχει πει κάποιος, αν το έχει πει να μας το πει δημόσια, ότι μην πας για πρωτάθλημα, εγώ την Ευρώπη θέλω. Μα κάτι τέτοιο δείχνει ο τίτλος θα μπορούσα να βάλω από κάτω. Παναθηναϊκός δεν θέλει την Ελλάδα, θέλει την Ευρώπη. Να μας το πει κάποιος αυτό όμως. Γιατί η εικόνα αυτή, επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή εικόνα του Παναθηναϊκού εφέτος μέχρι τώρα, θα λέγαμε ότι η ομάδα είναι διαλυμένη, δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν έχει αντοχές, ο προπονητής δεν ξέρει τι γίνεται. Άρα κάπου αλλού είναι η απάντηση. Δεν ξέρω και ο Μπάμπης Τσιμπίδας μετά τι θα μας πει για το ρεπορτάζ. Οι παίκτες δείχνουν, στέκομαι στην εικόνα του προσώπου του Μπακασέτα, ο οποίος και όταν έγινε αλλαγή με τη Λανς και σήμερα που καθόταν στον πάγκο και πέρασε το παιχνίδι και χάνει ένα σουτ με το κακό του πόδι το δεξί, έχει μια σκοτεινιά στο πρόσωπο που δεν ξέρω πόσα πράγματα μπορεί να αποκαλυφθούν από μήπως αυτή. Η σκοτεινιά του Μπακασέτα έχει να κάνει με την απρόσμενη καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Καλλιθέα, Αντώνη Καρπετόπουλε, γιατί εδώ δεν